Καλό απόγευμα θα σας πούμε και έχουμε αλλάξει τελείως και ενότητα. Αυτή τη φορά από τη δημιουργία με τα χέρια μας θα πάμε στη δημιουργία του μυαλού και στη συγγραφή. Και θα μιλήσουμε με την συγγραφέα ενός βιβλίου που παρουσιάζεται σήμερα στην πόλη του Ηρακλείου. Φαίνεται, κάνω νοήματα. Η γυναίκα που έχουμε απέναντί μας θέλει να πιει λίγο νερό, δώστε τη. Συγγνώμη που σε διέκοψα. Δεν με διέκοψες. Ψηλά τα χέρια, σ' αγαπώ. Νόμιζα ότι δεν με έδειχνε η κάμερα και έκανα νοήματα στα παιδιά να δώσουν το ποτήρι με το νερό. Πολύ ανθρώπινα όλα αυτά, όταν συνομιλεί ζωντανά μέσα από τη συχνότητα της τηλεόρασης. Ψηλά τα χέρια σ' αγαπώ, η Ιωάννα Νοταρά, μια συγγραφέας που κουβαλάει ένα μπεσέλερ στις πλάτες της. Έλκει την καταγωγή της από το πανέμορφο νησί της Χίου, τυχείο τη Μυροβόλου, αλλά ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Τις παρυφές του όμορφου ημιτού. Ζει με το σύζυγο και το μοναχογιό της. Έχει τελειώσει το Αρσάκιο. Μιλάει γερμανικά, αγγλικά και γαλλικά. Πολύγλωση. Ενώ οι σπουδές είναι πάνω στο ψυχολογία, παρακαλώ. Και έχει περάσει και έχει εργαστεί στο χώρο των πωλήσεων και του μάρκετινγκ. Αλλά κάποια στιγμή είπε να τα παρατήσει όλα και το πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Τελικά η συγγραφή ήταν ο μεγάλος έρωτας που δεν γινόταν να μη διασταυρωθείτε. Καταρχήν ήταν ανάγκη και στόχος κιόλας. Ωστόσο δεν μπορείς πάντα να κάνεις αμέσως αυτό που θέλεις και ειδικά η συγγραφή είναι και λίγο πολυτέλεια. Δηλαδή δεν είναι αμέσως, δεν σου δίνει τρόπο να ζήσεις. Έτσι λοιπόν αφού τελείωσα ό,τι είχε να κάνει με τις σπουδές του γιού μου, με όλα αυτά, είπα τώρα τα παρατάω όλα και θα γράφω. Έτσι λοιπόν βγήκε το τέταρτο βιβλίο, ψηλά τα χέρια σ' αγαπώ και νομίζω ότι είναι, δεν θα σταματήσω να γράφω, είναι ό,τι αγαπάω περισσότερο. Άρα φαντάζομαι δεν το μετανιώσατε που όχι, τα παράτησατε καθόλου, όλα. Κάθε άλλο. Από τις εκδόσεις Μινώας. Μινώας. Κυκλοφορεί και είναι στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Όταν ολοκληρώνεται ένα βιβλίο και το παίρνετε στα χέρια σας έτσι τυπωμένο, ποιο είναι το συνέστημα? Καταρχήν εγώ μόνο τότε αντιλαμβάνομαι ότι έχει τελειώσει αυτή η δουλειά, παρότι πριν δώσεις το βιβλίο για να μπει στη διαδικασία αξιολόγησης, έκδοσης και τα λοιπά, το διαβάζουμε πάρα πολλές φορές, το κοιτάμε, το ξανακοιτάμε. Ωστόσο, όταν γίνεται βιβλίο και το παίρνω στα χέρια μου, είναι σαν να το έχει γράψει κάποιος άλλος, σαν να μην το έχω γράψει εγώ. Και έτσι εκεί βλέπω αν μου αρέσει πραγματικά, αν εν τέλει με συγκινεί ή αν έχω αποτύχει όπως το κρίνω εγώ. Εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει και κάποιος που είναι από τους πρώτους που θα του το εμπιστευτείτε να το διαβάσει και η γνώμη του βαρύνει ιδιαίτερα? Ναι, βέβαια. Καταρχήν είναι ο άντρας μου, ο πρώτος δυστυχής και ο αδερφός μου ο δεύτερος, που πραγματικά η γνώμη τους παίζει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο για μένα. Θα σας διορθώσουν αν χρειαστεί? Θα μου πούνε την αλήθεια. Αυτό που έχει σημασία τελικά, νομίζω, σε ένα μυθιστόρημα, σε οποιαδήποτε ιστορία γράφουμε, είναι αν εν τέλει προκύπτουν συναισθήματα μέσα από την ιστορία. Είτε θυμός, είτε χαρά, είτε νεύρο, είτε συγκίνηση. Λοιπόν, αυτό περιμένω να μου πούνε. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί πιστεύω ότι κάθε ιστορία θα μπορούσε να γίνει ένα μυθιστόρημα. Το θέμα είναι πώς θα τη γράψεις τελικά. Και πώς θα καταφέρεις ο αναγνώστης να βρει πιθανόν ένα κομμάτι του εαυτού του. Η ιστορία έρχεται από την αρχή ολοκληρωμένη στο κεφάλι σας, από διάφορα γεγονότα που φαντάζομαι εμπνέεστε και σκηνές της καθημερινότητας, ή καθώς γράφετε και ξεκινάτε μια ιστορία, σιγά σιγά ενώνονται τα κομμάτια? Και τα δύο συμβαίνουν. Δηλαδή έχεις την ιστορία στο μυαλό σου, δηλαδή λες θα γράψω αυτό το θέμα, το έχω, με έχει τσιγκλήσει, θέλω να το γράψω. Τώρα το πώς θα γεμίσεις, πώς θα έρθουν και από το υπερίγυρο ήρωες, εμπνέονται κατά τη διάρκεια. Είναι και λίγο σαν μπάζλ και λίγο με τη λογική. Εγώ προσωπικά αποφεύγω πάρα πολύ τις συμπτώσεις, δηλαδή συμπτώσεις υπάρχουν στα βιβλία αλλά και στη ζωή. Ωστόσο δεν λύνονται ποτέ τα προβλήματα μέσα από τις ιστορίες μου λόγω της σύμπτωσης. Έτσι λοιπόν θα το δουλέψω λίγο και σαν μπάζλ. Θα πρέπει να έρθει ένας ήρωας ή να φύγει ένας ήρωας, ανάλογα πώς θα έρθει εκείνη τη στιγμή. Η έμπνευση, η δικιά μου, είναι μέσα στη σύγχρονη εποχή. Με προβληματίζει αυτή η εποχή που περνάμε και βρίσκω πάρα πολλά θέματα που μπορούν να γίνουν βιβλίο. Φόντο η Ελλάδα και η Αθήνα της κρίσης, αυτό, ναι, το αυτό σύγχρονο νουάρ που
διεξάγεται στην πρωτεύουσα. Ναι. Θέλετε να μας πείτε για το «Ψηλά τα χέρια, σ' αγαπώ»? Ναι. Ο τίτλος καταρχήν έχει, όταν αναγνώρισα το κλείσει το βιβλίο, θα δει ότι έχει απόλυτη σχέση. Όχι απλά ταιριάζει, έχει απόλυτη σχέση με το θέμα. Η έμπνευση είχε να κάνει από ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο, με πάρα πολλά πτυχία, όταν κάποια στιγμή έμεινε άνεργος και μου είπε «κάνε κάτι, δεν ξέρω τι θα κάνω, πρέπει να βρω δουλειά». Το βλέμμα αυτό, έτσι όπως το έπιασε εκείνη τη στιγμή, μου έδωσε νομίζω την έμπνευση για αυτή την ιστορία. Τι θα μπορούσε τελικά να συμβεί μέσα στην ψυχή και στο μυαλό ενός ανθρώπου που δεν μπορεί να βρει δουλειά. Και δυστυχώς είναι ο γνωστός σας αυτός, δεν είναι ο μοναδικός, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι και κυρίως νέοι άνθρωποι που έχουν πασχίσει πάρα πολύ να πάρουν πτυχία, ναι, και πολλά πτυχία και τελικά καταλήγουν να απαξιώνουν και οι ίδιοι όλο αυτό τον κόπο και τη δουλειά που έχουν κάνει χρόνια, γιατί όσο πτυχία και να έχουν πλέον δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Ναι. Είναι αυτή η περίοδο που περνάει η χώρα, είναι η περίοδος που οι μορφωμένοι άνθρωποι και οι μορφωμένοι άνθρωποι, χωρίς να υποτιμάμε κάποιους άλλους που έμαθαν μια τέχνη ή οτιδήποτε, γενικώς όλοι οι νέοι άνθρωποι δεν βρίσκουν δουλειά. Θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ενώ στο προηγούμενο βιβλίο μου που έγινε best seller, το «Μια συγγνώμη για την Εύα», ασχολήθηκα πολύ περισσότερο με τη γυναίκα, πώς μια γυναίκα τέλει πρέπει να βαστάει γερά στα πόδια της για να αντιμετωπίσει μια ανδροκρατούμενη κοινωνία, εδώ θα δούμε πώς είναι και ο άντρας μέσα στην κοινωνία και πώς πολλές φορές και εμείς οι γυναίκες μπορεί, είτε από εγωισμό είτε από ότι κανείς δεν μπορεί να μπει απόλυτα ο ένας στην ψυχολογία του άλλου, μπορεί να μπερδέψουμε τις σχέσεις μας, τα συναισθήματά μας, να βγάλουμε εγωισμούς και πόσο μπορεί να πληγωθεί και ένας άντρας επειδή δεν έχει δουλειά. Από αυτό το γεγονός, το τόσο συνηθισμένο πια στην εποχή μας, ένας νέος μορφωμένος άντρας που ξαφνικά του κόβεται κάθε γέφυρα δημιουργικότητας, αρχίζει να ξετυλίγεται το νήμα και το κουβάρι μιας ζωής που σταδιακά οδηγείται λίγο στο περιθώριο, ναι, σε ακραίες συμπεριφορές και καταστάσεις. Απόλυτα στο περιθώριο. Να μας πείτε λίγα πράγματα, ναι, για τον βασικό ήρωά σας, για να καταλάβει και ο κόσμος την ιστορία του «Ψηλά τα χέρια». Είναι ένας νέος ο οποίος ήταν από φτωχή οικογένεια, δεν σπούδασε άνετα, σπούδασε με πάρα πολλές δυσκολίες και ήταν πάρα πολύ ευτυχής όταν κατάφερε εν τέλει και μετά το διδακτορικό του, το οποίο είχε με υποτροφία αποκτήσει στο εξωτερικό, να βοηθήσει και τη μητέρα που ήταν μια αγρότησα και μόνη της χωρίς τον άντρα της χείρα. Τέλος πάντων ήταν πολύ περήφανος που κατάφερε να έχει μια καλή δουλειά στο αντικείμενό του. Παρασύρθηκε, πήρε και ένα δάνειο από μια τράπεζα και ένα μικρό αυτοκινητάκι, να πάρει ένα σπίτι, ένα μικρό αυτοκίνητο και ξαφνικά μένει χωρίς δουλειά, μόλις ξεκινάει η κρίση. Όπως όλοι μας πιστεύω, κανείς δεν είχε αντιληφθεί νομίζω ούτε το βάθος, ούτε και τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Και έτσι αισιοδοξεί. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα και χειροτερεύουν ακόμα περισσότερο όταν θα ερωτευθεί ως άνεργος πια. Όμως θέλω να σας πω ότι σε όλα μου τα βιβλία εγώ δεν θα πικράνω τον αναγνώστη έτσι όπως είμαστε και μαυρισμένοι όλοι τώρα. Το μήνυμα είναι αισιόδοξο, να μην το βάζουμε κάτω για κανένα λόγο, ό,τι και αν συμβαίνει. Και έτσι λοιπόν γίνεται και μια κάθαρση και δίνω και ένα αισιόδοξο μήνυμα. Δεν θα πω περισσότερα για να διαβάσει ο κόσμος το βιβλίο. Και για να μην αποκαλύψουμε και περισσότερα. Για να μην αποκαλύψουμε, ναι, γιατί έχει πολύ suspense ιστορία. Δείχνεται και ένα πολύ σημαντικό θέμα, αυτό του ανδρικού εγωισμού, που νομίζω ότι και λίγο η κοινωνία και λίγο τα πρότυπα το έχουμε κάνει έτσι ώστε ένας άντρας να μην μπορεί να δεχτεί, ναι, η γυναίκα του ή η σύντροφός του να τον συντηρεί ή να είναι εκείνη που θα φέρνει τα λεφτά στο σπίτι. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι η κοινωνία περισσότερο, δεν φταίει η γυναίκα. Εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή και ως μητέρα και ως σύζυγος και ως αδερφή θεωρώ ότι δεν είναι η γυναίκα που το έχει δημιουργήσει αυτό, είναι το κοινωνικό στάτους, αυτό που είναι και ρατσιστικό. Ο άντρας κάνει αυτό, η γυναίκα κάνει εκείνο, η γυναίκα κάνει κάτω. Τα στερεότυπα αυτά. Έτσι λοιπόν μεγαλώνει ένα παιδί κατά αυτόν τον τρόπο. Έχει παράδειγμα τον πατέρα, τον κόσμο γύρω του.
Δεν είναι θέμα εγωισμού για τον άντρα, δεν είναι θέμα εγωισμού, γιατί στην ιστορία θα δούμε ότι και η γυναίκα φέρεται εγωιστικά και εκείνη δεν μπορεί απόλυτα να το αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Δεν θα το έλεγα εγωισμό, θα έλεγα ότι είναι ένα στερεότυπο που δεν μπορεί κανείς να το ξεπεράσει. Είναι πιο δύσκολο για τον άντρα σε μια σχέση να είναι άνεργος από ό,τι για τη γυναίκα. Λυπάμαι που το λέω, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Ωστόσο, σήμερα θεωρώ ότι και για τη γυναίκα είναι οδυνηρό να είναι άνεργη. Τώρα όμως εδώ παίζει και ένα άλλο μέσα σε αυτή την ιστορία, ότι όταν οι άνθρωποι πρωτοερωτεύονται, μες στον έρωτα ένα μεγάλο κομμάτι είναι ο θαυμασμός. Δηλαδή πρέπει ο ένας να θαυμάζει τον άλλον. Εδώ βλέπουμε τον ήρωα να νιώθει ότι δεν τον θαυμάζει η αγαπημένη του. Ακριβώς επειδή είναι όλο και πιο κάτω, όλο και πιο κάτω. Φτάνει στο περιθώριο. Νιώθει ότι είναι στο περιθώριο. Θέλει να κάνει και δεν μπορεί. Επομένως δεν είναι μόνο σκέτο ο εγωισμός, είναι η ανάγκη που έχει ο ερωτευμένος να πάρει θαυμασμό, να τον θαυμάσουν. Δεν υπάρχει έρωτας χωρίς να θαυμάζουμε τον αγαπημένο ή την αγαπημένη μας. Παίζει και αυτό πολύ σε αυτή την ιστορία, το τονίζω. Θέλω λίγο να... Είναι ένα κοινωνικό μυθιστόρημα που γράφεται όμως σε μία περίοδο κρίσης και... Πώς είναι ένας άνθρωπος που κουβαλάει όλη αυτή την ιστορία στο κεφάλι του, που θέλει να την αποτυπώσει στην οθόνη του υπολογιστή και μετά στο χαρτί, να μην επηρεάζεται από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω του. Να ακούει από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα χρεοκοπήσουμε, δεν έχουμε λεφτά, θα μας διώξουν από την Ευρώπη. Σαν τη σημερινή ημέρα, ας πούμε, ένα είδε χθες έγκλημα με ένα, θύμα, ένα τετράχρονο μικρό αθώο παιδί. Ένας εκνευρισμός με το παιδί, το σύζυγο. Πώς το ξεπερνάει και κατεβάζει ο συγγραφέας το γενικό διακόπτη και είναι αφοσιωμένος εκεί? Πιστεύω ότι ο καθένας έχει το δικό του. Εγώ είμαι πολύ περίεργη σε αυτό. Όταν δεν μπορώ να γράψω, δεν γράφω. Δηλαδή μπορώ να περάσω και 20 μέρες και να μην γράψω τίποτα, αν δεν είμαι καλά ή αν δεν έχω μέσα στο μυαλό μου την ανατροπή όπως θέλω να τη δώσω. Η γραφή μου είναι πάρα πολύ γρήγορη και κινηματογραφική. Είναι σαν να το βλέπεις. Έτσι λοιπόν το κουράζω λίγο. Αν δεν το έχω ή αν είμαι με άλλα πράγματα απασχολημένη, δεν θα το γράψω, γιατί θα το γράψω, θα το σβήσω μετά. Άρα όταν κάθομαι να γράψω, είμαι σε καλή διάθεση και το έχω, δηλαδή είμαι σε ηρμό. Αλλιώς δεν το κάνω, δεν πιέζομαι. Πρωί ή βράδυ δουλεύετε? Συνήθως πρωί εγώ. Δεν είμαι το βράδυ. Το βράδυ προτιμώ να δω μια καλή ταινία. Το πρωί γράφω πιο πολύ. Εκτός από καλή ταινία, τι άλλο κάνετε? Πώς γεμίζετε τις μπαταρίες σας και πώς περνάτε έτσι σε μια εποχή που μοιάζει να είναι όλα γκρίζα? Εσείς παίρνετε μικρές ανάσες από φως? Πρώτα διαβάζω πάρα πολύ. Νομίζω ότι είμαι κυρίως αναγνώστρια και μετά συγγραφέας. Και ακούω μουσική. Και τώρα τελευταία και ειδήσεις. Αναγκαστικά ακούω τα πρώτα που είναι σαν σήμα πολέμου. Το κλείνω μετά, φεύγω, δεν θέλω να ακούσω παρακάτω. Λέω και ρίχτηκε ο πόλεμος. Κυρίως όμως διαβάζω και βλέπω πολύ σινεμά. Διαβάζετε πάντα? Πάντα, από πολύ μικρή. Από παιδί, ναι, από παιδί. Γράφατε πάντα? Έγραφα πάντα, ναι. Αλλά έγραφα όχι όπως τώρα, αλλά πάντα έγραφα. Έτσι εκφράζομαι, έτσι μπορώ να εκφραστώ. Το ψηλά τα χέρια σ' αγαπώ είναι πλέον βιβλίο. Είναι στα ράφια των βιβλιοπωλείων. Το έχουμε και εμείς στα χέρια μας. Θα το παρουσιάσετε και σήμερα. Στο βιβλιοπωλείο Ελευθερδάκη. Είναι η συνάδελφός σας, η κυρία Μάρα Μπέκα, που θα το παρουσιάσει. Θα είναι και η δικηγόρος Τζούλη Κουδουμά. Θα κάνει ανάγνωση και Τζούλη Ναούμ θα τραγουδήσει μερικά ωραία τραγούδια σχετικά με το θέμα του βιβλίου. Το θέμα. Υπάρχει πλάνο για το επόμενο ή δεν το σκέφτεσαι? Έχω αρχίσει ήδη. Έχετε αρχίσει? Βέβαια. Οπότε υπάρχει η επόμενη ιστορία? Ναι, ναι. Άλλο ένα εύλογο ερώτημα. Το προηγούμενο βιβλίο σας που ήταν και bestseller, σκιαγραφείται ο ρόλο της γυναίκας. Πώς ήταν να γράφετε με πρωταγωνιστή έναν άντρα? Πόσο εύκολο είναι να μπείτε στο μυαλό του, τον ψυχισμό του, να χρησιμοποιήσετε το λεξιλόγιο του? Λοιπόν, να σας πω. Σε όλα μου τα βιβλία, γιατί είναι το τέταρτο αυτό, οι ήρωες είναι πάντα και άντρες και γυναίκες. Δεν μπορώ να πω ότι ο ένας έχει την πρωτιά. Δηλαδή και στο μια συγγνώμη για την Εύα, νομίζω έχει ίδιο χώρο μέσα και ο άντρας. Δεν μπορώ να πω ότι έχω ήρωα τώρα μόνο άντρα, έχω και άντρα και γυναίκα, όπως και στην Εύα είναι και γυναίκα και άντρας. Και έχουν και τον ίδιο χώρο. Τώρα πώς,
Πιστεύω ότι ο συγγραφέας, όταν πάει να μπει καταρχήν σε μια ιστορία, είναι σαν να παίζει και ένα ρόλο. Πρέπει να μπεις, πρέπει να προσπαθήσεις να μπεις όσο μπορείς στη θέση του ήρωά σου. Εκείνη τη στιγμή είναι σαν να συμβαίνει αυτή η ιστορία και απλά πρέπει να τη διηγηθείς, σαν να έχει συμβεί. Εγώ έτσι το βλέπω. Προσπαθώ να μπω μες στην ψυχολογία. Μου λένε συχνά ο αναγνώστης ότι μας άγγιξες. Το ακούω που το λένε. Αυτό είναι καλό όταν το ακούς. Τώρα δεν ξέρεις ποτέ το αποτέλεσμα. Πλησιάζει καλοκαίρι. Σε λίγο οι Έλληνες θα ξεχυθούν στις παραλίες και είναι πολύ αγαπημένη συνήθεια, εκτός από τις θορυβώδεις ρακέτες, να κρατάς και ένα βιβλίο και να διαβάζεις. Πώς θα νιώσετε αν δείτε στη διπλάνη ξαπλώστρα ένα κύριο, μια κυρία να διαβάζει το βιβλίο σας? Στην αρχή ξαφνιάζομαι, μου κάνει εντύπωση. Σας έχει συμβεί? Βέβαια. Μετά όμως μου δίνει χαρά αυτό το πράγμα. Χαίρομαι. Τους μιλάτε? Όχι. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Απλά χαίρομαι όμως. Δεν μου αρέσει να τους προσεγγίσω. Σκέφτομαι μόνο τι μπορεί να σκέφτονται και παρακαλώ να περνάνε καλά την ώρα που. Δηλαδή να μην είναι ανιαρό. Για μένα το πιο σημαντικό σε ένα βιβλίο είναι να μην είναι ανιαρό, να μην το βαριέσαι. Να θες να δεις τι γίνει παρακάτω. Να θες να το τελειώσεις. Ναι. Είναι όμως νομίζω ένα βιβλίο που απευθύνεται πάρα πολύ και στους νέους. Ναι. Ακριβώς και για τη φύση του προβλήματος που αγγίζεται και για το ότι μας είπατε ότι είναι ένα πολύ αισιόδοξο βιβλίο. Ναι. Και δεν θέλω να μαυρίσω τη ψυχή κανένας, ίσα να βγει κάτι πολύ θετικό. Ναι, και το πιστεύω. Απευθύνεται κυρίως στους νέους, θα έλεγα όλους τους νέους τους αγγίζει. Νέος είναι και ένα σαραντάρι σήμερα, γιατί σαφώς. Γιατί πολλοί σαραντάριδες τελειώνουν τα πτυχία τους τώρα. Άλλαξαν και τα πράγματα. Παλιά ένα σαραντάρις ήταν μεγάλος, τώρα είναι, ξεκινάει μια καριέρα και ο άντρας και η γυναίκα. Καλά, το είχε πει και ο Ραζαμπέτα. Ο σαραντάρις είναι ένας νέος της εποχής. Ακριβώς. Επομένως, ναι, απευθύνεται, πιστεύω, στους νέους, αλλά και στους γονείς, μέσα από μια κλειδαρότρυπα, και στους συντρόφους, το πώς πρέπει να διαχειρίζονται αυτή την κατάσταση. Γιατί ας μην δούμε σκέτο τους ήρωες, να τους φανταστούμε ότι έχουν και γονείς. Έχουν περίγυρο. Τι γίνεται, πώς πρέπει να το διαχειριζόμαστε όλο αυτό το θέμα. Δεν είναι, και, είναι σοβαρό. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που χάνουν τη δουλειά τους ή δεν βρίσκουν δουλειά, είναι και όλοι αυτοί που είναι δίπλα και ζουν, ναι, με αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σας γνωρίσαμε. Να περάσετε όμορφα στην Κρήτη. Τι ώρα ξεκινάει η παρουσίαση σήμερα? 8:30. 8:30, βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης, λοιπόν. Μια γόνιμη κουβέντα. Είστε πολύ επικοινωνιακός άνθρωπος. Και νομίζω βρήκατε το δρόμο σας, αφού περάσατε από αλλού. Καλό τάξη. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Επανιδίν, λέμε στην Κρήτη. θα περιμένουμε την επόμενη άφηξη με το επόμενο βιβλίο, που είναι στα Σκαριά. Στα Σκαριά.